Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ένα φιλικό προετοιμασία χθε στο Κλεάνθη Βικελίδη ανάμεσα στον Άρη και την Λάρισα. Αναγνωριστικό κιόλα και για τι δύο ομάδε λίγο πριν τη σέντρα στην Super League. Με πρωταγωνιστή όμω, νομίζω θα συμφωνήσει και εσύ τον χλωτάβδα του γηπέδου που πρέπει να σε δυσκόλυψε αρκετά, έτσι. Εντάξει, θεωρώ ότι αν βρισκόμασταν σε αρχή του πρωτάθλημα τώρα δεν νομίζω να παίζαμε αυτό το παιχνίδι. Η αλήθεια ήταν τόσο επικίνδυνο που ευτυχώς όλα πήγαν καλά και δεν τραυματίστηκε κάποιος παίκτης, γιατί οι πιθανότητες ήταν πάρα πολλές έτσι ώστε να πάθει κάποιος κάτι. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά, τουλάχιστον θεωρώ ότι ο κόσμος είδε όσο μπορούσε ένα θετικό παιχνίδι, τουλάχιστον την προσπάθεια των παιχτών, γιατί δεν νομίζω ότι μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο από θέμα τεχνικής, ας το πούμε, οτιδήποτε, γιατί το γήπεδο αυτό που είπαμε δεν σε βοηθούσε καθόλου έτσι ώστε να παίξει και πιο γρήγορα, να έχει ένα πιο γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι, αλλά και για να ο κάθε παίκτης ξεχωριστά έτσι να προσφέρει κάτι περισσότερο. Μια που ανέφερε τον κόσμο, φαντάζομαι λίγο σα ξάφνιασε ευχάριστα και εσά, παρόλο που ήρθατε ως αντίπαλος του Βικελίδης, η παρουσία τόσων φίλων του Άρη στο γήπεδο και η ωραία ατμόσφαιρα που δημιούργησαν. Ξέρεις τι είναι αυτό που λείπει από τα γήπεδα, οπότε ήταν πάρα πολύ ωραίο έτσι να δούμε τον Άρη μετά από χρόνια πάλι να ξαναεπανέλθει. Τον κόσμο είναι δίπλα του, οπότε αυτό χρειαζόμαστε αν θέλουμε να έρχονται παίκτες, αν θέλουμε να κάνουμε καλύτερο το πρωτάθλημα. Θα πρέπει να υπάρχουν τις σωστές διοικήσεις έτσι ώστε να ακολουθεί και ο κόσμος και να στηρίζει την ομάδα. Οπότε ήταν πολύ ευχάριστο πραγματικά, ειδικά και σε δύσκολη περίοδο τώρα, γιατί είναι όλοι διακοπές από ό,τι ξέρουμε. Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας δύσκολος, όπου δεν περίμενε να έχει τόσο πολύ κόσμο, αλλά ο κόσμος βρέθηκε. Γιατί αυτό που είπα το έχει ανάγκη, οπότε το έχει ανάγκη και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Από το όσο μπορούμε έτσι να σχολιάσουμε αγωνιστικά το χθεσινό φιλικό, ποια ήταν η εικόνα που σου άφησε ο Άρης στα 90 λεπτά, γιατί είναι μια νέα ομάδα που επιστρέφει στην Super League μετά από 4 χρόνια και με φιλοδοξίες και αισιοδοξία γιατί είναι νέα σεζόν. Εντάξει, θεωρώ ότι φάνηκε ότι δεν υπάρχει ομοιογένεια στην ομάδα αυτή τη στιγμή ακόμα, κάτι που είναι φυσιολογικό, εντάξει, δεν νομίζω να περιμένει κάποιος να δεθεί η ομάδα πάρα πολύ γρήγορα σίγουρα. Υπάρχει ακόμα 20 μέρες έτσι ώστε να 20-15 μέρες, ας το πούμε, έτσι ώστε να ετοιμαστούν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όσο πιο γρήγορα το κάνουν, τόσο πιο καλά θα είναι και για την ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι που έλειψε περισσότερο, ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή χρειάζεται ομοιογένεια έτσι ώστε να δεθεί με ένα καινούργιο προπονητή, καινούργιους παίκτες, έτσι ώστε να καταφέρει να βγάλει αυτά από τα οποία πιστεύουν ότι μπορούν να βγάλει η ομάδα. Η υπομονή είναι η λέξη κλειδί σε αυτό που αναφέρεις, αν και αλλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο η υπομονή είναι λίγο σπάνιο σαν φαινόμενο μερικές φορές. Εντάξει, αλήθεια είναι αυτή, αλλά θεωρώ, δεν ξέρω ποιοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται αυτή τη στιγμή με τον Άρη. Αυτό είναι το λάθος το οποίο γίνεται στην Ελλάδα, δεν υπάρχει υπομονία. Ας βάλουν ένα project κάποιον χρόνο μπροστά έτσι ώστε να ετοιμάσουν μια ομάδα έτσι ώστε θα βρίσκεται συνέχεια στην αλφαθλητική και δεν θα έχει προβλήματα από τη μια μέρα στην άλλη να διαλυθεί πάλι. Οπότε αυτό είναι που πρέπει να τους απασχολεί όταν περνάς τόσα χρόνια με πολλά προβλήματα. Για μένα θεωρώ έτσι πως είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι πως είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή με την κρίση, με όλα αυτά τα προβλήματα που έχει και χτυπάνε και το ποδόσφαιρο. Το καλύτερο είναι να δημιουργήσει έτσι μια ομάδα η οποία στο μέλλον θα μπορέσει να είναι υγιές, έτσι ώστε να μην έχει πρόβλημα σε τυχόν κάποιο λάθος, πούμε, αν έρθει κάποιος επιβιβασμός, εκεί διαλύονται όλες οι ομάδες. Οπότε η δυναμική της ομάδας είναι εκεί, να μπορεί να φτιάξει μια σταθερή διοίκηση η οποία θα αντέχει και στα δύσκολα, αλλά θα μπορεί να μείνει έτσι πολλά χρόνια στην Ορθοεθνική για να φτιάξει έναν κορμό και μια ομάδα η οποία θα βγάζει παίκτες. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι στόχοι της κάθε ομάδας. Ναι. Της κάθε ομάδας. Μια διοίκηση που στον Άρη φέτος έχει φέρει πολλούς νέους ποδοσφαιριστές, κυρίως ξένους βέβαια, μεταξύ των οποίων και ένας παίκτης τον οποίο γνωρίζει αρκετά καλά, υπήρξετε και συμπαίκτες, αναφέρουμε στον Μιτζέν Μπάστα, δεν ξέρω αν είχε την ευκαιρία να τα πείτε και λίγο στη διάρκεια του χθεσινού φιλικού. Με τον Μιγγέλ τα είπαμε και πριν να υπογράψει, όταν με πήρε τηλέφωνο για να με ρωτήσει. Εντάξει, θεωρώ ότι ο Μιγγέλ τον είδα και χθες ότι ήταν από τους παίκτες οι οποίοι δεν έχετε πρόβλημα, δεν θα κρυφτεί, έχει προσωπικότητα, έχει εμπειρία, οπότε είναι ένα μηχανάκι στο κέντρο με ποιότητα, το οποίο και στα δύσκολα δεν πρόκειται αυτό που είπα να κρυφτεί. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα είναι το κλειδί των δύο γραμμών, ας το πούμε. Ναι. Και πέραν του Μπάσα,
αντάμωσες, να το πω έτσι, και με έναν πρώην συμπαίκτη του Θωμά τον Ασλίδη. Ο Θωμάς, ναι, περάσαμε 6 μήνες μαζί, δέχτηκε με την ομάδα. Χαίρομαι πραγματικά που επέστρεψε την ομάδα της καρδιάς του, είναι ότι πιο ωραίο, τον καταλαβαίνω απόλυτα. Ξέρω πως είναι να γυρίζεις σε μια ομάδα την οποία από μικρό παιδί την υποστηρίζεις. Οπότε του εύχομαι πραγματικά ότι καλύτερο, το αξίζει γιατί είναι και καλό παιδί, οπότε δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, ούτε για την ποιότητά του, ούτε για το αν είναι καλός ποδοσφαιριστής ή οτιδήποτε. Ξέρω ότι είναι καλό παιδί, το οποίο του εύχομαι πραγματικά υγεία και όλα τα άλλα θα τα βρει μπροστά του. Η Λάρισα ξεκινάει την φετινή σεζόν με αρκετά νέα πρόσωπα. Νομίζω είχατε βασικά 18 αποχωρήσεις και 18 προσθήκες στο ρόστερ. Μια πολύ νέα ομάδα. Νομίζω είστε και εσείς σε μια φάση αναφή του Άρη. Καλά. Όντως δεν περιμέναμε να υπάρξουν τόσες πολλές αλλαγές, η αλήθεια είναι, αλλά τελικά υπήρξαν. Οπότε ξαναβρεθήκαμε έτσι και φέτος στην προετοιμασία να προσπαθήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται να βρεθούμε. Για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι. Θεωρώ ότι στα πρώτα φιλικά όντως δεν είχαμε κάποια προβλήματα. Θέλω να πιστεύω ότι λυθήκαν με κάποιες προσθήκες που γίνανε. Οπότε αυτό που περιμένουμε όλοι και αυτό που μαχαροποίησε χθες, ότι ήταν μια ομάδα η οποία ήταν δεμένη σε όλες τις γραμμές και προσπάθησε έτσι από την αρχή μέχρι το τέλος να παίξει αλλά και να προσπαθήσει να κερδίσει. Οπότε το θετικό ήταν αυτό. Και θεωρώ ότι στα επόμενα φιλικά τα οποία έχουμε άλλα δύο θα είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι ειδικά για την αρχή του πρωταθλήματος, που είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως είναι και το πρόγραμμα κιόλας. Γιατί όσο πιο γρήγορα παίρνει βαθμούς, τόσο πιο εύκολα είναι μετά. Και με τον Άρη, μάλιστα, μιας που ανέφερε στο πρόγραμμα, πάλι στον δρόμο σας, αρκετά σύντομα, τη δεύτερη αγωνιστική, πάλι στο Βικελίδης. Ναι, εύχομαι το γήπεδο να είναι σε καλύτερη κατάσταση, τουλάχιστον να το ευχαριστηθούμε περισσότερο το παιχνίδι, οπότε αυτό είναι που με απασχολεί αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό που είπα, είναι ευχάριστο να παίζεις σε τέτοιες έδρες και τέτοια παιχνίδια, οπότε θα χαρούμε να ξαναέρθουμε. Εσύ είσαι ένας παίκτης ο οποίος έχει αγωνιστεί πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Πήρες την απόφαση να επιστρέψεις πίσω, έχοντας ζήσει τόσα πράγματα έξω με πολύ διαφορετικές παραστάσεις. Πώς βλέπεις την κατάσταση αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Δεν θα πω ότι βλέπω θετική, τη βλέπω πάρα πολύ αρνητική και δυστυχώς δεν βλέπω σημεία ανάκαμψης. Εύχομαι μόλις αυτές τις αποφάσεις που θα πάρουν η πολιτεία μαζί με την ΕΠΟ και τη Super League να καταφέρουν να φτιάξουν ένα πρωτάθλημα αξιόπιστο με ομάδες οι οποίες δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα οικονομικό και θα μπορούν να παίχτες που έρχονται από άλλες χώρες και οι Έλληνες να μπορούν έτσι να εμπιστεύονται τις ομάδες τους έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει ένα υγιές πρωτάθλημα, κάτι το οποίο είναι τα τελευταία χρόνια από ό,τι ξέρουμε δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Οπότε αυτό που εύχομαι είναι αυτό, να υπάρχουν υγιές ομάδες οι οποίες θα μπορέσουν να προσφέρουν στον ποδοσφαιριστή το 100% έτσι ώστε να μπορεί να βγάλει και αυτό το 100%. Μάλιστα. Ωραία. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σε ευχηθούμε μια καλή σεζόν με την Λάρισα και θα τα πούμε ξανά σε λιγότερο από ένα μήνα με το παιχνίδι στο Κλειάδης Βικελίδης. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια.